Γεια σας. Από το Εγάλιο, κλειστό Σταύρος Βενέτης, για το Kings BC ΜΚΟ έχουμε μαζευτεί απόψε εδώ. Η ωραία αναμέτρηση για την αυλαία της Golden κατηγορίας για το 2023, φυσικά μιλώντας, όχι γενικά. Μετά κολύπεται άλλος ένας γύρος, η ΜΚΟ που έρχονται από νίκη, όπως και οι Kings, την πρώτη του αθλήματος. Έχει την πρώτη επίθεση στο μάτς, η μπάλα στα χέρια του Τρανούδη. Τώρα ο Κλονάρης πήγε να περάσει στον Σωτηρόπουλο, δεν τον βρήκε ποτέ. Και έτσι η μπάλα πέρασε στα χέρια των Kings για την πρώτη τους επίθεση στο παιχνίδι. Έρχονται από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση να δει τον Λαύριο Miners. Τώρα ο Βέργος εκεί θα σηκωθεί απίστευτη. Τα από του Κλονάρη όμως. Ο Βέργος που μάζεψε προσπαθεί να σηκωθεί και πάλι δεν θα καταφέρει να βάλει κάτι. Μπάλα όμως έξω, ο Γκοτζής πανέμορφα μέσα για τον Χαριτόπουλο και το πρώτο καλό του παιχνιδιού έρχεται ξανά από αυτό το φοβερό, από αυτό το deadly duo των Kings. Από τους Γκοτζή και Χαριτόπουλο που έχουν βγάλει ούκο λίγες φορές σε συνεργασία φέτος. Τώρα θα γίνει το κλέψιμο, ο Γκοτζής κλέβει από το λάθος του Σωτηρόπουλου και απέναντι ο Χαριτόπουλος θα σκοράρει ξανά από την πάσα του Γκοτζή και πάλι φοβερή αρχή για τους Kings, πάρα πολύ καλή μπροστά και πίσω. Οι ΜΚΟ ακόμη δεν έχουν βρει τα πατήματά τους, ωστόσο δεν έχει παιχτεί ούτε 1,5 λεπτό ακόμη στο παιχνίδι, οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλάμε. Τώρα άλλο ένα κλέψιμο, βρει το λάθος ΜΚΟ, ο Τσίτας αυτή τη φορά κλέβει ο Χαριτόπουλος, απέναντι φτάνει. Έχει κερδίσει το φάουλ, είναι χαμηλά. Στο 4-0 οι Kings με τις άριθμους πόντους του Δημήτρη Χαριτόπουλου. Πάρα πολύ καλή αρχή για εκείνον αλλά και για τον Κοτζή. Του οποίου πάσες έχει μετατρέψει σε assist ο Δημήτρης. Το 31 και το 13 των Kings. Ακόμα και τους ίδιους αριθμούς έχουν. Τώρα ο Κοτζής πάει να περάσει. Μάζεψε ο Βέργος όμως και έβγαλε έξω. Μικιό αμήνονται και κλέβουν με τον Τσίνα. Έχει διαβάσει ωραία την φάση. Φτάνει απέναντι ο Τσίνας για το πρώτο καλάθι της Μικιό. Θα σηκωθεί κατευθείαν ο Σπανάκης. Την ωραία assist του Τσίνα, τον ψύχρεμο αυτό, εθνιδιασμό τον Μικιό. Θα βρουν ένα καλάθι για το 4-2 τον Ρογκοτζής. Πρώτα 2 λεπτά στην αναμέτρηση. Στο 4-2 το μάτς υπέρ των Βασιλιάδων. Τώρα ο Βέργος άφησε για τον Χαριτόπουλο για τον έκτο του πόντο στο παιχνίδι. Όχι, δεν θα έρθει τώρα. Ο Τρανούδης είναι εκείνος που μαζεύει και βγάζει κατευθείαν στον Τσίνα. Σε ζώνη 2-1-2 η Kings. Τσίνα ωραία για τον Σωτηρόπουλο που θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Ο Βέργος με σιγουριά το rebound. Και τώρα παιδιά απέναντι ο Γκοτζής. Μπορεί να απειλήσει από εκεί, θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Τρανούδη. Αλλά 7,5 για το πρώτο δεκάλεπτο στο 4-2 το μάτς. Γιατί από τα πρώτα δύο καλάθια του Χαριτόπουλου και την απάντηση μετά από τον Σπανάκη που έβαλε ένα δίποντο στον εθνιδιασμό, την assist του Τσίνα. Τώρα ο Βέργος, τώρα ο Γκοτζής. Είναι στις 45, αλλά 10 για την επίθεση, πάει να περάσει και βγάζει μια μαγική πάσα για τον Βέργο που θα σηκωθεί. Δεν θα την κάνει και αυτή. Ασίστ ο Βέργος εδώ, αστοχή και απέναντι τώρα είναι η ΜΚΟ. Ωραία, πάσα για τον Κλονάρη μέσα από τον Σπανάκη. Ο Κλονάρη ψύχρεμα θα σηκωθεί και θα το βάλει για να ισοφαρίσει στο 4 όλα. Μετά το 4-0 στην αρχή του παιχνιδιού των Kings ακολουθεί ένα 4-0 τον ΜΚΟ για να ισοφαρίσουν και να φέρουν τα πράγματα ίσα. Τώρα εδώ ένα αποφασιστικότητα μετά από μια τρίπλα σηκωθεί ο Τασιούλης, αλλά δεν είναι καλό τελείωμα μπροστά στον εξίσου πανίτσι το Κλονάρη. Τώρα απέναντι η πάσα του Τρανούδη δεν είναι καλή. Άλλο ένα λάθος εδώ από τους ΜΚΟ που έχουν διαστορά. Και 39 ακόμη. Γκοτζής κλείνεται καλά από τον Κλονάρη. Γκοτζής κάτω από τα πόδια για τον Χαριτόπουλο, έβγαλε εκείνος μέσα για τον Βέργο. Προσποιείται, κλείνεται και βγάζει προς τα έξω. Παλάκας για τρεις, είναι άστοχο στο rebound του Σωτηρόπουλου. Παραμένει στο 4 όλο το παιχνίδι. Εδώ ένα τρίποντο από τον Σπανάκη, είναι εύστοχο. Να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά είναι δύο απόψε. Σπανάκης που το
είχε στη παρέτρα του αυτό το σούτ, αυτό το τρίποντο. Τώρα ο Χαριτόπουλος θέλει να βρει λίγο χώρο. Βγήκε έξω τον Τασιούλη, εκείνος θα περάσει και θα ευστοχίσει ψύχρεμα. Είχε σταθεί εκεί για το ψάρτζο ο Σπανάκης. Δεν εμπόδισε τον αντίπαλό του να σηκωθεί. Στο 6-7 το μάτς και άλλο ένα τρίποντο του Σπανάκη. Αυτή τη φορά δεν βρίσκει στόχο. Ο Βέργος είναι εκείνος που μαζεύει και απέναντι τώρα ξανά ο Γκοτζής. Φαλάγκας. Κοντζής ξανά, θέλει να περάσει, ωραία η spin move που είναι άστοχος όμως. Ο Σωτηρόπουλος μαζεύει την αστοχία του Νίκου Γκοτζή. Είναι απέναντι τώρα, θέλει να σηκωθεί για δύο, ο Τσίνας το καλάθι και το φάουλ. Γιατί ΜΚΟ θα πάει και στη γραμμή για τη συμπληρωματική του ο Δημήτρης Τσίνας. Έξι, εννέα. Και ευκαιρία για το 6-10, το οποίο και θα γίνει. Κοντζής. Στάρι, θέλει να βγάλει κάπου πάσα, αλλά κάνει το επιθετικό φάουλ με τον αγώνα του. 5 λεπτά ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο στο 6-10 η ΜΚΟ. 3-2 τα φάουλ για Kings και ΜΚΟ αντίστοιχα. Μπάλα στα χέρια της ΜΚΟ με την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Ακόμη και με το double score τώρα. Ένα δίποτα της φτάνει. Τρανούδης. Μπάλα στα χέρια του Τσίνα. Εκείνος μια skip pass για τον Σπανάκη. Κατευθείαν μέσα για τον Κλονάρη. Ωραία προσποιείται, θα γυρίσει. Πάρα πολύ ωραία τα καλάθη από τη ΜΚΟ. Και να το double score που λέγαμε. Απέναντι τώρα θέλει να ανεβεί και το κάνει άψογα ο Χαριτόπουλος. Κρυκισμένος σκόρερ για τους Kings. Φτάνει σε 6 πόντους εσείως. 8-12. Ο Τσίνας έβγαλε ψηλά στον Τρανούδη. Ο Τρανούδης στη γωνία για το Σπανάκι. Ένα τρίποντο από το Σπανάκι. Δεν θα μπει, μαζί σε ο Βέργος. 14 ακόμη. Ωραία μπάλα στα χέρια του Γκοτζή. Θα πάρει αμέσως το τρίποντο και θα το βάλει. Πίστεψε εκεί το χέρι του και το έβαλε ο Νίκος Γκοτζής. Για το 11-12 μειώνει στον πόντο. 4 τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Με έναν τώρα μόλις μπροστά η ΜΚΟ. Ο Τρανούδης θέλει να απαντήσει παραλίγο, αλλά δεν το κάνει. Ο Βέργος είναι εκείνος που μαζεύει την αστοχία του Γιάννη Τρανούδη. Παίχτη που εγώ τουλάχιστον την έχω προλάβει και με την ομάδα της Παρτιζάν του παλιά. Τώρα εδώ ο Τασιούλης προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στο παιχνίδι. Την έχει βρει όμως με το πόδι. Μπάλα στα χέρια της ΜΚΟ. Για λογαριασμό της οποίας περνάει τώρα μέσα ο Κοτσικογιάννης. Ανδρέας Κοτσικογιάννης για τον Τσίνα. Βρήκε ψηλά τον Σπανάκη. Στη 45 ο Κοτσικογιάννης ψάχνει, ψάχνουν να σπάσουν τη ζώνη τώρα βασικά η ΜΚΟ. Το τρίποντο του Σπανάκη είναι άστοχο. Πετάχνει εκεί ο Κοτσικογιάννης. Μπας και πάρει το επιθετικό. Ήταν δύσκολο. Τα χέρια του Βέργου. Μπαλά ξανά στα χέρια των Kings που έχουν τώρα την ευκαιρία να περάσουν μπροστά ξανά μετά το 4-0 και το 4-2 ουσιαστικά στο παιχνίδι. Τώρα ο Φαλάγκας, στον αγώνα είναι ο Βέργος, θα πάρει τον drive, θα σπάσει ψηλά την μπάλα και έξω στον Γκοτζή. Ανεβαίνει και για το screen, υπάρχει επιθετικό foul πάνω στο screen από τον Φαλάγκα. Δεύτερο επιθετικό foul των Kings. Το προηγούμενο ήταν του Γκοτζή. Φτάνουν τώρα τα 4. Δεν έχουν άλλο να δώσουν. Ο Τσικογιάννης. Σπανάκης. Βάλα μέσα στον Σωτηρόπουλο. Θα γυρίσει την άλλη παραλίγο. Μπήκε και βγήκε το σουτ. Βάλα περνάει έξω και είναι για τα χέρια των Κίνης. Χαριτόπουλος κάνει το λάθος, μπάλα κατευθείαν συστημένη στα χέρια του Τσίνα. Φτάνει μέχρι απέναντι ο
Δημήτρης Τσίνας και ο Κοτσικογιάννης τώρα βρίσκει το κόψιμο του Κλονάρη, εκείνος ακριβώς απέψεις του βολής. Πατάει για δύο και το βάζει. Ασίστ Κοτσικογιάννη. Το 11-14 το καλάθι του Κλονάρη. 2 και 7 ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Μπάλα στα χέρια του Γκοτζή. Ο Νίκος θέλει να περάσει αλλά κλείνεται καλά από τον Τσίνα, ο οποίος είναι πολύ καλός και μπροστά και πίσω, μια πολύ καλή προσθήκη πέρσι, αν δεν απατώμε για την ΜΚΟ. Τώρα ένα δύσκολο σουτ μαζεύει την αστοχία του Χαρικόπουλου ο Κλονάρης και απέναντι μπάλα στα χέρια του Κοτσικογιάννη. Μέσα ο Κλονάρης θα σηκωθεί το στόπ από τον Τασιούλη, μάζεψε όμως όσο Κλονάρης, ο Σωτηρόπουλος ήταν που έβαλε έπειτα από την αστοχία του για το 11-16. 1,5 λεπτό ακόμα, τελευταία 90 δεύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο με 5 πίσω οι Kings. Έχουν τώρα την μπάλα. Ο Γκοτζής θέλει να βρει τρόπο να περάσει και να τροφοδοτήσει ένα ψηλό του. Την μπάλα βρήκε στον Τασκούλη αλλά πέρασε έξω. Αυτός ήταν πολύ κλειστή απόσταση και πολύ δυνατή η πάσα για να καταφέρει να την κρατήσει ο συμπαίκτης του. Τώρα απέναντι κατευθείαν ο Κοτσικογιάννης βρήκε τον Σπανάκη. Ο Κοτσικογιάννης είναι ξανά ψηλά. Θα κάνει όμως την λάθος πάσα και ο Βέργος εκεί είναι σε επιφυλακή, κλέβει. Χαριτόπουλος απέναντι για τον Βέργο. Δεν θα ολοκληρώσει αυτή την φάση μπρος και πίσω. Μόνο πίσω έκανε τη δουλειά. Και τώρα απέναντι ο Κοτσικογιάννης θα κάνει τα βήματα. Το 11-16 παραμένει. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Μέσα θα μπει ο Άκης Τουρής για τη ΜΚΟ στη θέση του Κλονάρη. Δύο φαουλ έχουν να δώσουν οι ΜΚΟ. Κανένα οι Kings. Τώρα ο Γκοτζής καλή για το screen το Βέργο. Θέλει να του περάσει στο ρολάρισμα. Σπάει έξω ωραία την μπάλα στη γωνία για τον Τασιούλη. Εκείνος θα σηκωθεί, πολύ δύσκολο τελείωμα. Την μπάλα έφτασε στον ουρανό του ταμπλό. Παραλίγο να μπει άλλο τουρίς. Έπειτα μάζεψε. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Σωτηρόπουλου. Ο τουρίς έξω για τον Σπανάκη. Το τρίποντο είναι εύστοχο. 11-19, 20 δεύτερα όλα στη διάθεση της ομάδας των Kings. Αλλά 13 τώρα ο Χαριτόπουλος έχει κλειστεί από 2. Ωραίο φαλάκας βρήκε έξω τον Τασιούλη. Εκείνος θα ανεβεί και θα κερδίσει το φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Πολύ για τον Τασιούλη. Είναι άστοχη. Παραμένει το 11-19. 7 δεύτερα ακόμη μετά από αυτό το ζευγάρι βολών του Τασιούλη. Αστοχή σε αυτή. Ο Ρόπλος που μαζεύει. Απέναντι ο Τσίνας με 3. Το τρίποντο από μακριά. Θα το βάλει ο Τσίνας για να ρίξει με ιδανικό τρόπο το πρώτο δεκάλεπτο για την ΜΚΟ. 11-22, τι 12. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο δεκάλεπτο. Ο μάτς το 11-22. Πρώτη επίθεση στα χέρια των Kings, θέλει να περάσει, θα σηκωθεί. Ο Γκοτζής είναι άστοχος και τώρα ο Βαν του Τσίνα απέναντι, ο ίδιος έχει βγάλει στον Κοτσικογιάννη. Γρηγορόπουλος, ο Κοτσικογιάννης είναι ψηλά επίσης. Τσίνας 45, νωρίτερα έβαλε εκεί το buzzer beater για την πρώτη περίοδο. Σκολαρίκος μαζεύει την αστοχία του συμπαίκτη και τώρα για δύο ο Άκης Τουρής είναι άστοχος. Ο Φαλάκας μαζεύει για την ομάδα του. Απέναντι πολύ γρήγορα ο Χαριτόπουλος, χωρίς όμως πολλά ερίσματα γύρω του. Τώρα ο Στρατηγόπουλος ψηλά, η μπάλα στα χέρια του Τασιούλη. Γκοτζής, έχουν ανεβάσει την άμυνά τους οι ΜΚΟ, θέλουν να καθαρίσουν τα πράγματα από νωρίς, καθώς έχουν περάσει και με αυτή την διψήφια διαφορά μπροστά, 11-22. Το double score ισχύει. Μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού συνεχίζει να ισχύει μάλλον. Δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα εδώ ένα δύσκολο σου του Χαριτόπουλου στο jump shot, κερδίζει το καλάθι και το φάουλ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Δημήτρη.
καλή ευκαιρία για να μειώσουν εδώ οι Kings με αυτό το ενδυνάμιο με το τρίποντο. Και θα το κάνουν πράγματι. 14-22 στους 8 το μάτς. Ο Σκογιάννης πάσα του στο ταμπλό και επιτακλεύει ο Τασιούλης την αδέσπο την μπάλα απέναντι ο Γκοτζής για τον Χαριτό που το έβγαλε. Φαλάγκας θα περάσει στο backdoor του Χαριτόπουλου που σηκώνεται. Υπάρχει τράβημα της Στεφάνης και το καλάθι θα μετρήσει. 16-22. Φαντάζομαι με Χαριτόπουλο βρίσκονται πιο κοντά. Πήρε την προσπάθεια εκεί ο Τσίνας, τώρα μπάλα στη γωνία και τα χέρια του Σκολαρίκου. Ξανά ο Τσίνας να περάσει ο Σκολαρίκος και στο φάουλ. Σκογιάννης Γρηγορόπουλος κάνει προς στιγμή να αλανακτά. Ο Τσίνας με ένα τρίποντο είναι άστοχος, αλλά το ριμπάντο από κανέναν και θα το μαζέψει και ο Γρηγορόπουλος μετά την αδράνεια σάμινα στον Κίνς. Θα κερδίσει και το φάουλ στην συνεχεία. Δεύτερο φάουλ του Τασιούλη ήταν αυτό. Ενώ περνά μέσα και ο Πολυμενίδης για πρώτη φορά για τους Κίνς. Πολύ θα πέσει μέσα για τον Γρηγορόπουλο. 16-23. Και η δεύτερη πέφτει. Το 16-24. Τώρα ο Γκοντζής. 7-50 ακόμη. Στρατηγόπουλος είναι στη γωνία και θέλει να περάσει. Χάνει την μπάλα. Κάνει τα βήματα, καθώς και πιάσει την μπάλα και έπειτα που έπεσε κάτω ήταν σαν διπλή τρίπλα. Τώρα ο Κοτσικογιάννης, Σίνας, Κοτσικογιάννης, είδε ωραία το κόψιμο στη γωνία από τον Σκολαρίκο. Το βρίσκει εδώ, δεν θα κάνει ένα καλό σιούτ. Ο Πολυμενίδης είναι εκείνος που μαζεύει και απέναντι τώρα ο Κοτζής με μια behind the back κρατάει πολύ ωραία την μπάλα. Πάει να τη χάσει και πράγματι αυτό γίνεται, το μάτιαξα. Τον Γκοτζή απέναντι από το κλέψιμο του Γρηγορόπουλου η ΜΚΟ. 7-12 ακόμη για το πρώτο ημίχρονο. Ο Κοτσικογιάννης στη 45 έχει κάνει τη μεταφορά της μπάλας. Αυτό είναι το τέταρτο λάθος του Κοτσικογιάννη. Το 16-24 παραμένει. Οι Kings τώρα καραδοκούν και επιδιώκουν να επιστρέψουν σε μια θέση οδηγού, όπως βρέθηκαν στα πρώτα μόλις λεπτά της αναμέτρησης με αυτό το 4-0 και μετά το 4-2. Έκτοτε έχτισαν ένα 7-0 σερί για να περάσουν μπροστά η ΜΚΟ και να μην ξαναφύγουν τους αντιπαλούς να περάσουν μπροστά. Εδώ ένα τρίποντο του Στρατηγόπουλου, άστοχο ο Χαριτόπουλος, υπάρχει και η τάπα και το rebound από τον Τουρί. Για πέρα το Κοτσικογιάννης έχει κερδίσει το φάουλ. Τώρα η επαναφορά, τώρα η συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κοτσικογιάννης στην κορυφή, ο Τουρίς συνεχίζει στην ζώνη Kings. Τουρίς ξανά θα πάρει το δίποντο, αυτή τη φορά είναι εύστοχος ο Άκης. 16-26 και η διαφορά ξανά σε διψήφιο. Απέναντι τώρα ο Γκοτζής θέλει να απαντήσει στο κόσμο του Φαλάγκα ψηλά. Είναι για δύο το σούτ του Χαριτόπουλου. Πάτα για την γραμμή. 18-26. Όπως και να έχει, είναι άλλοι δύο πόντες που μπαίνουν από αυτό το ντουο μεταξύ Γκοτζή και Χαριτόπουλου. 6 τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Τουρί. Ο Σκολαρίκος με το τρίποντο είναι άστοχος. Η μπάλα θα τη σώσει ο Σπανάκης όμως. Έχει άλλα 4 για την επίθεση η ομάδα της ΜΚΟ. Ο Κοτσικογιάννης μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Γκοντζής είναι εκεί που μαζεύει και θέλει να αποκλέψει την
μπάλα και το κάνει εντυπωσιακά ο Σκολαρίκος. Αλλά ένα λάθος τώρα από τους Kings, θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Η Μικιώδο τρίποντο του Σπανάκη. Θα βάλει άλλο ένα τρίποντο, φοβερός Σπανάκης. Βάζει το υπαριθμόν 3 του τρίποντο. Δεν είπα υπαριθμόν τρίτο γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τον αριθμό συγκεκριμένα και όχι για τον αριθμητικό προσδιορισμό. Έγινε ένα φάουλ εδώ τώρα πάνω στον Γκοτζή. Με το 8-29 διαφορά ξανά στη μεγαλύτερη της τιμή ως τώρα στους 11. 7 όλα τα επιμέρους σκορ αυτό το δεκάλεπτο. Τώρα θέλει να γυρίσει ο Στρατηγόπουλος προτού γίνει τάπα του Τουρί. Έχει συμβεί ένα φάουλ πάνω του. Είναι βόλες φυσικά. Θα βάλει την πρώτη ο Στρατηγόπουλος. 19-29. Η δεύτερη χάνεται, παραμένει σε διψήφιο το παιχνίδι. Γρηγορόπουλος άφησε στον Κοτσικογιάννη και η πάσα του είναι δύσκολη, αλλά περνάει για το Σπανάκι. Είναι ακόμα πιο δύσκολη η πάσα του Σπανάκι για μέσα που την κλέβει ο Βέργος. Φτάνει μέχρι απέναντι, υπάρχει άλλο ένα θετικό φάουλ από τους Kings του Βέργου πάνω στον Κοτσικογιάννη στην restricted area που λέμε, εκεί στο χαμόγελο περίπου έγινε το φάουλ, όπου οι επαφές εκεί χρεώνονται ως επιθετικά φάουλ. Είναι κάτι σαν τη μικρή περιοχή στο ποδόσφαιρο, να φανταστείτε. Τώρα ο Κοτσικογιάννης, ο Τουρίς στη γωνία, έβγαλε στο Σπανάκι, θα του κλέψει την μπάλα ο Γκοτζής. Πάντα γρήγορα χέρια από τον Γκοτζή και απέναντι πάρα πολύ όμορφα για τον Χαριτόπουλο. Άλλο ένα καλάθι από αυτούς τους δύο, οι οποίοι είναι Γιάννη Λαβράδη, βιονική, είναι φοβερή. Μπλάντζακ για τους Kings. 21-29, τον Blackjack με παπά δηλαδή οι Kings, καθώς είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα της τράπουλας. Τώρα εδώ ένα τρίποντο από τον Σπανάκη, δεν θα βάλει το τέταρτο του για απόψε. Το rebound το μαζεύει ο Πολυμενίδης και για απέναντι ο Γκοζής, ο οργανωτής των Kings αστοχή. Τώρα ο Τουρίς είναι εκείνος που μαζεύει την αστοχή, του πήγε εκεί ανάμεσα σε τρεις να τελειώσει ο Γκοζής. Απέναντι την μπάλα στα χέρια του Κοτσικογιάννη. Πολύ ωραία, ενώ ο Λουκ μέσα για τον Τουρί, εκείνος άρχισε να γυρίσει. Δεν νομίζω αντιλήφθηκε πως είχε ελεύθερο πιάτο που λέμε το καλάθι. Έγινε όμως η λάθος πάσα στη συνέχεια. Και τώρα η μπάλα μέσα ξανά, ο Τουρίς χάνει και μαζεύει ο Πολυμενίδης. Κλέβει μάλλον καλύτερα ο Πολυμενίδης. Έχει φύγει απέναντι ο Χαριτόπουλος που θα σηκωθεί. Κερδίσει τις δύο βολές και πάλι ο Δημήτρης. Θα βάλει την πρώτη, 22-29. 3,5 ακόμη για το ημίχρονο. Χαριτόπουλος βάζει και την δεύτερη για το 23-29. Η διαφορά βρίσκεται στους 6 και τώρα η ΜΚΟ που κρατούν ακόμη τα ενία του αγώνα, έχουν ακόμα μια διαφορά η οποία όμως έχει μειωθεί αρκετά και ψάχνουν τώρα να βρουν μια σπίθα. Το τρίποδο του Σπανάκη δεν θα αποτελέσει αυτή που λέγαμε. Ο Κοτσικογιάννης μάζεψε, χάνε την μπάλα αδέσποτη, τη μαζεύει ο Γρηγορόπουλος. 45 ο Σπανάκης, μέσα ξανά για τον Γρηγορόπουλο, προσποιείται με ένα δεύτερο, πρέπει να σηκωθεί, το κάνει, είναι άστοχος ο Κλονάρης για άλλη μια φορά, ανανεώνει την επίθεση της ομάδας του, αλλά κλέβουνε οι Kings και απέναντι τώρα θέλει να φύγει ο Γκοτζής. Γκοτζής για τον Στρατηγόπουλο, σηκώνεται, είναι κοντό το τελείωμα, μαζεύει ο ίδιος, σηκώνεται ξανά, είναι και πάλι έστω και εδώ οι Kings και μειώνουν δραματικά στους 4 από εκεί που βρέθηκαν στην κόλαση που λέμε με τους 11 πόντους. Είναι τώρα πίσω με μόλις 4, 25-29, κάθε μάτς το παλεύουν οι Kings και
όλοι νομίζω έχουν πει πως τους αντικεί αυτό το 1-8 που έχουν ως τώρα, αλλά βέβαια είναι γνωστό και όλα στο γεγονός ότι από το δεύτερο γύρο και μετά είναι πολύ πιο αλλαγμένη πάντα. Ο Τίνας εδώ μαζεύει την αστοχία του συμπαίχτη του, θέλει να βγει και κερδίζει εκεί το φάουλ. Είναι πλέον βολές ό,τι φάουλ και να γίνει. Όλα αυτά θα τα δούμε μετά το time out. Ωστόσο επιστρέφουμε. Ξανά μαζί, δύο βολές έχει κερδίσει ο Τσίνας και έχει την ευκαιρία να βάλει φρένο στο 7-0 σερί που είχαν χτίσει οι Kings εδώ και λίγη ώρα για να μειώσουν από εκεί που βρίσκονταν πίσω με 11 στους 4 για να δούμε. Θα το κάνει ο Τσίνας βάζοντας πραγματικά την πρώτη και φτάνει στους 30 η ομάδα του πρώτη, 25-30 το σκορ, 2 και 16 για το ημίχρονο. Τσίνας με την δεύτερη θα τη βάλει και αυτή, 25-31 και το παιχνίδι. Ξανά στους 6 ο Στρατηγόπουλος τώρα κατεβάζει για τις κίνησες, ο Μποτζής έχει βγει λίγο έξω για να πάρει ανάσεις. Λογικό, είχε παίξει ως τώρα και τα 18 λεπτά του παιχνιδιού. Στρατηγόπουλος οργανώνει και υπάρχει ένα φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Είναι βολές καθώς έχουν συμπληρώσει και οι ΜΚΟ. Φάουλ τους πλέον. Βέργος στη γραμμή για 2. Χάσει την πρώτη το Βέργος. Παραμένει στους 6 το μάτς. Θα βάλει παρόλα αυτά την δεύτερη για να μειώσει στους 5-26-31 και πλέον μετράμε αντίστροφα για τα τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Το είπα 3 δεύτερα νωρίτερα, έκλεψα λίγο αλλά δεν πειράζει. Τώρα από τη γωνία ο Σπανάκης για άλλο ένα τρίποντα απόψε δεν θα το κάνει. Λοιπόν μαζεύει ο Τασκούλης εκεί στη μονομαχία γιγάντων που είχε με τον Κλονάρη. Τώρα απέναντι ο Χαριτόπουλος ποστάρει, κόβει στην πλάτη του ο Στρατηγόπουλος. Τώρα θα τον δει ο Τασκούλης, θα πάρει το δίποντο. Είναι για 2 το σιούτ του Στρατηγόπουλου αλλά καμία σημασία δεν έχει αυτή την στιγμή για τους Kings. Αυτό που θέλουν πρωταρχικά είναι να μειώσουν και έπειτα να δουν και αν θα πάρουν τρίποντα ή δίποντα και κατά πόσο θα τους επηρεάσει ένα τέτοιο σουτ. Ακόμη σίγουρα δεν μπορεί και τους δίνει ψυχολογία αλλά η απέναντι είναι εξαίσια η πάσα μέσα για τον Σωτηρόπουλο από τον Κοτσικογιάννη για να φέρει ξανά μπροστά τη ΜΚΟ με 5, 1 και 10 ακόμη τελευταία 70 δεύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Οι Kings που έχουν τώρα την μπάλα βρίσκονται πίσω με 5. Ο Στρατηγόπουλος θέλει να βρει χώρο να περάσει, κάνει εκεί μια πιρουέτα, χάνει την μπάλα. Ο Σπανάκης είναι εκείνος που την έχει μαζέψει και απέναντι τώρα ο Κατσικογιάννης. Ξανά εκείνος κόβει στον άξονα. Σταματάει την τρίπλα ψηλά, είναι ο Σπανάκης. Στην κορυφή και πάλι ο Κοτσικογιάννης. Από τη 45 προς τη γωνία ο Τσίνας στο τρίποντο. Είναι κάπως άστοχη η ΜΚΟ αυτή την περίοδο το τρίποντο. Έχουν βάλει μόλις ένα με τον Σπανάκη. Ενώ στην προηγούμενη βάλαν 3. Τελευταία 30 δεύτερα, 12 απομένουν για τους Kings. 8 ακόμη, ο Χαριτόπουλος, ωραία το drive. Ωραία το χορευτικό εκεί, αλλά δεν ήταν έστροφος. Απομένουν 19, δεύτερα 20. Κάπου εκεί. 19 ήταν, έκλεψε εκεί ο Πολυμενίδης την πάσα του Κοτσικογιάννη απέναντι. Ο Χαριτόπουλος θα κερδίσει ένα φάουλ. Αντιαθλητικό το φάουλ του Κοτσικογιάννη, αλλά προτού δούμε τις δύο βολές και την κατοχή των Kings έχουμε time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το time out, είναι δύο βολές και κατοχή για τους Kings, οι οποίοι κέρδισαν το αντιαθλητικό φάουλ με το Χαριτόπουλο. Θα βάλει την πρώτη για να μειώσει εκ νέου στους 4 τώρα, 29-33. Θα μπει και η δεύτερη, 30-33 και μπορούν ακόμη και με ένα τρίποδο εδώ τώρα να ισοφαρίσουν και να πάνε στο ημίχρονο με μία ψυχολογία. Οι Kings όχι ότι δεν είναι ήδη ανεβασμένοι καθώς έχουν κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο με το επιμέρους 19-11 υπέρ εκείνων. Τώρα ο Χαριτόπουλος περνάει ανάμεσα, χάνει την μπάλα, έχει βρει
σε πόδι, 4,6 δεύτερα ακόμη για τους Kings πάντα. Η επαναφορά από τη sideline, η επαναφορά συγκεκριμένα με τον Πολυμενίδη, λάθος, αλλά η τύχη ευνοεί τους Γαλλούς. Ο Χαριτόπουλος εκεί πήγε να βάλει ένα δύσκολο δίποντο, δεν μπήκε. 30-33 το ημίχρονο, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος του πολύ ωραίου αυτού αγώνα. Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν σε αυτήν την πολύ ωραία αναμέτρηση. Ως τώρα, Kings BC εναντίον Μίκιος του 30-33, από πολλά κύματα έχει περάσει το μάτς, από την κυριαρχία των Μίκιος στην αρχή που είχαν περάσει μπροστά ακόμη και με 11, αλλά και το comeback των Kings που τώρα έχουν μειώσει μόλις τους 3. Για να δούμε το πολύ ενδιαφέρον αυτό μας, πώς θα πάει στο δεύτερο μέρος. Τώρα η μπάλα φτάνει στα χέρια του Σπανάκη, παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχο. Ο Τρανούδης είναι εκεί να μαζέψει το rebound, πήγα να πω Κυρούδης. Το μυαλό μου ήταν στο Σέρμπολα αυτή τη στιγμή. Τώρα εκεί την μπάλα ξανά ο Τρανούδης. Ωραία σκυπάσα στη γωνία, το τρίποντο με μπόλι και καμπύλη είναι άστοχο. Μα rebound όμως από τον Κλονάρη με το τραστοχείο του Σπανάκη. Τώρα στην κορυφή είναι ο Σωτηρόπουλος στη γωνία, κυκλοφορεί η μπάλα, ο Τσίμα θέλει να περάσει, θα το κάνει, θα σηκωθεί με το φλουτεράκι, ωραίο καλάθι. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Γκοτζή που είναι ψηλά. Πρώτο λεπτό, στο τρίτο δεκάλεπτο έχει συμπληρωθεί. Ο Γκοτζής από το σπίτι του δεν το βάζει. Rebound που μάζεψε ο Σωτηρόπουλος μετά την αστοχία του Νίκου Γκοτζή. Ευκαιρία τώρα για τη Μίκιο να περάσει λίγο ακόμη μπροστά, εφόσον έχει ξεπεράσει τη διαφορά του καλαθιού. Ο Σπανάκης στη γωνία πατάει το δέλτα ο Βέργος και πήρξε νωρίτερα σαν πήκε η γλίτσα εδώ. Τώρα ο Τσίνας που θέλει να περάσει ξανά με το φλότερ, θα βάλει τον back-to-back καλάθι. Τώρα το πατάει σωστά, σε σωστό timing το δέλτα ο Βέργος και μαζεύει. Σταμάτησε το παιχνίδι για να βεβαιωθούμε αν είμαστε εντάξει. Αν είναι εντάξει ο Τσίνας που φαίνεται να χτύπησε λίγο εκεί στην διεκδίκηση. Όλα καλά. Τώρα ο Γκοτζής για τους Kings που ψάχνουν το πρώτο τους καλάθι στο δεύτερο μέρος. Ένα έχουν βρει, ένα δίποντο συγκεκριμένα η ΜΚΟ. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Θα γίνει το κλέψιμο συγκεκριμένα από τον Τσίνα και ξανά η μπάλα στα χέρια των ΜΚΟ. Ο Τρανούδης πάρα πολύ ωραία μέσα. Αλλά ο Θεός Μυρόπουλος εξεπαθίζει ο Πολυμενίδης. Τώρα άφησε στον Γκοτζή. Τι έχουμε. Παούλ. Δεν ήταν καλά. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Φαλάγκα. Για δύο πατάει ο Βέργος. Ατέλειωτη τη βολή είναι άστοχο. Μαζί με τον Σωτηρόπουλο. Ακόμα να βρουν καλά. Εδώ και 2,5 σχεδόν λεπτά οι Kings. Μόλις ένα έχουν βρει οι ΜΚΟ. Στο 2-0 λοιπόν το επιμέρους σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Σπανάκη. Το τρίποντο δεν θα μπει. Ο Πολυμενίδης είναι εκείνο που μαζεύει την αστοχία του Πάμε Σπανάκη. Και απέναντι ξανά οι Kings με τον Βέργο να έχει κόψει. Θα ανέβει μέχρι πάνω. Έχει κερδίσει. Φάουλ. Ναι. Και είναι δύο βολές για τον Βέργο. Θα βάλει την πρώτη. 31-35. Η δεύτερη θα χαθεί. Μπάλα στα χέρια της ΜΚΟ. Τρανούδης. Ξανά εκείνος. Θέλει να περάσει. Πάει στη γωνία και το σκουλαρίκο. Περνάει ανάμεσα του Ρίς, μέσα με επαφή έξω. Ξανά ο Τσίνας. 45, αλλά 3 δεύτερα ο Τσίνας στη γωνία, βάλετε στον Σπολαρίκο, το τρίποντο είναι καλό, αλλά είναι άστοχο ο Τσίνας που μαζεύει επίσης αστοχή στο τρίποντο και τώρα ο Πολυμενίδης καθαρίζει εκεί την φάση. Οι Kings είναι πίσω με 4 και τώρα απέναντι ο Γκοτζής.
την μπάλα στα χέρια του Βέργου. Ο Βέργος προσπαθεί να σώσει και πράγματι το κάνει. Εκείνο πολυμελίζει για να κερδίσει και το φάουλ από τον Σκολαρίκο. Η επαναφορά έγινε και τώρα είναι οι Kings με την μπάλα και τον Χαριτόπουλο περνάει ωραία, παίρνει την επαφή, πάρα πολύ δύσκολο το καλάθι από τον Δημήτρη, φοβερός Χαριτόπουλος. 33-35 το μάτι στο καλάθι και τώρα ο Τρανούδης καλεί το σύστημα για την ομάδα του, ανεβαίνει για το σκρίνο Κλονάρης, ο Τσίνας δημιουργεί λίγο χώρο, η πάσα του βρίσκει στο πόδι του Πολυμενίδη, το οποίο αποσόβησε την μπάλα του να περάσει μέσα στον πανύψηλο Κλονάρη. Τρανούδη ξανά στη γωνία είναι ο Τσίνας, ξανά ψηλά ο Τρανούδης, θα πάρει το τρίποντο, ο Γιάννης είναι άστοχος, από το μέρος Στεφάνης, αλλά του Ρίς είναι εκεί για να μαζέψει, θέλουν να ανεβάσουν τώρα το σχήμα τους οι Kings, γι' αυτό είναι έτοιμος να περάσει μέσα από τα Σιούλης εφόσον το έκαναν οι ΜΚΟ. Ο Τσίνας είναι άστοχος, το rebound από τον Τρανούδη, παρόλα αυτά έξω η μπάλα στα χέρια του Σκολαρίκου, ο Κλονάρης, ξανά ο Τρανούδης, θέλει να κάνει την προσπίση και να περάσει. Ωραία η κυκλοφορία και στην κορυφή για δύο ο Κλονάρης, πάρα πολύ ωραίο το καλάθι από την assist του Τσίνα, 30-37. Γκοτζής, ωραία η πάσα του μέσα για τον Βέργο, θα σηκωθεί ο Βέργος και να το βάλει όλα τα λεφτά, όμως είναι η πάσα του Γκοτζή εδώ που πέρασε με το έτσι θέλω ανάμεσα από σώματα εκεί την μπάλα και την έφτασε στα χέρια του συμπαίκτη του. Τώρα απέναντι ο Τρανούδης, τελευταία 5 για την τρίτη περίοδο, ο Τσίνας περνά και σηκώνεται, πολύ όμορφο το καλάθι του για άλλη μια φορά. Απέναντι τώρα ο Χαριτόπουλος θα σηκωθεί, δεν υπολόγισε σωστά, ο Τρανούδης μάζεψε 35-39 στους 4 στο προβάσμα του ΜΚΟ, έχουν την ευκαιρία να το διευρύνουν, θέλουν να το κάνουν με τον Τζίνα, όχι, μπάλα έξω από χέρια Kings και τώρα μετά από λίγη ώρα που περίμενε θα μπει ο Τασιούλης. Επαναφορά τώρα για την ΜΚΟ, Τρανούδης είναι ψηλά, η πάσα του είναι λάθος για τον Τουρί. 4-40, ακόμη στο 35-39 το μάτς και ο Γκοτζής αφήνει με στυλ την μπάλα να κυλήσει κάτω. Το έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα και έπεσε ο αντίπαλος του για να την πιέσει, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Θα περάσει ο Γκοτζής, θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Τουρί. Άκρος ανταγωνιστική Kings που παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις καταφέρνουν στα περισσότερα μάτς να αντιμετωπίζουν στα ίσα τον όποιο αντίπαλο. Δεν τους έχουν έρθει τα αποτελέσματα ως τώρα, τους ήρθαν στο τελευταίο του βέβαια μάτς και σήμερα ακόμη έχουν πολύ καλές πιθανότητες να πάρουν. Ροσκύλο, ο Γκοτζής θα βάλει την πρώτη για να μειώσει στους 3. Κάνει τη δεύτερη όμως και ο Γρηγορόπουλος καθαρίζει τη φάση, 39-36 στο 6 όλα το επιμέρους σκορ. Τώρα απέναντι ΜΚΟ στη γωνία ο Σκολαρίκος, η πάσα του Τσίνα για τον Γρηγορόπουλο δεν θα περάσει, το λάθος και ευκαιρία για τους Kings να μειώσουν στο καλάθι και να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο και φάουλ, το λέω κάθε φορά αυτό το χωρατό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις όντως μπορεί να γίνει. Βέβαια φέτος δεν θυμάμαι να έχω δει τρίποντο και φάουλ στη Λίγκα. Για τώρα η μπάλα μέσα στον Τασιούλη, θα σηκωθεί ούτως ή άλλως και θα μέτρα για το καλάθι. Αφού βρήκε το δικτάκι ο αντίπαλος του. Στον πόντο λοιπόν το μάτς, δεν πήγε λοιπόν αυτό το τρίποντο φάουλ που λέγαμε. Θα ρεφάρουμε στο επόμενο. Τσίνας έχει πάρα πολύ χώρο, θέλαμε με τα λεφτά αλλά στοχή. Ο Πολυμενίδης είναι εκείνος που μαζεύει και τώρα ο Γκοτζής θα κατεβάσει για άλλη μια φορά. 3-40 ακόμη για το τρίτο αυτό δεκάλεπτο. Όλα από ό,τι δείχνουν θα κρυθούν στα τελευταία λεπτά. Γκοτζής
Ωραία, σπάει και τη μέση στον αέρα. Θύμισε τον Κογκάλι εδώ, χωρίς να τον έχω δει και live, αλλά ό,τι έχω δει, μου θύμισε έτσι αυτό το σπάσιμο της μέσης και το κόλλημα στον αέρα, το πώς έκανε, ήταν σίγουρα κάτι εμπνευσμένο από αυτό. Γρηγορόπουλος θέλει να περάσει τώρα από κάτω, η πάσα του στην γωνία, αυτή τη φορά βρίσκει τον Σχολαρίκο με ένα καλτσαριστό, με ένα κρεμαστό σουτάκι. Φλουτεράκι μάλλον, θα σηκωθεί και θα ευστοχίσει με αυτό το runner. Μπουτζίστηλα για τον Παλάγκα, σπάει, περνάει το close out του Γρηγορόπουλου, κυκλοφορούν την μπάλα οι Kings, ένα τρίποντο με άμυνα από τον Χαρικόπουλο, μαζεύει ο Τουρίς, 2.45 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο, η Μίκιο είναι μπροστά με 3 και θέλουν τώρα να διευρύνουν με τον Τσίνα, ψηλά είναι ο Τουρίς, ο Τσίνας πήγε να κλέψει, ο Γκοντζής τελευταία στιγμή πρόλαβε ο Τσίνας στη γωνία για 2 κατευθείαν, ο Γρηγορόπουλος είναι άστοχος, ο Τασιούλης καθαρίζει τη φάση και τώρα ο Γκοντζής κατεβάζει για τους Kings, κάνει μόνος του μέχρι απέναντι, θέλει και να ολοκληρώσει για το καλάθι και το φάουλ, φοβερός Γκοντζής, 40-41 με την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Το έχουν πάρει πατριωτικά βεβαίως οι Kings, βλέπουν ότι μπορούν να κοντράρουν οποιαδήποτε ομάδα, ακόμη και την Νταμπλούχο πέρσι, την Silver Division 2 στο Summer League αυτό. Νικιό, δεν θα ισοφαρίσουν όμως, ο Τσίνας μαζεύει την αστοχία από τη βολή του Νίκου Γκοντζή, απέναντι κατευθείαν τώρα για 2 πατάλα στοχείο Γρηγορόπουλος, για να δούμε, πολύ ενδιαφέρουσα τώρα αυτή η τροφή που πήρε το παιχνίδι, οι Kings μπορούν να περάσουν τώρα μπροστά με τον Χαριτόπουλο. Είναι 45 ο ίδιος, ανεβαίνει για το σκρίνο Παλάγκας, Χαριτόπουλος περνά μέσα στα πόδια του Παλάγκα, βρήκε ξανά το Χαριτόπουλο ο ίδιος για 2, το βάζει και περνούν μπροστά οι Kings, άρχισαν και τα ου από τους Kings, ήταν θέμα χρόνου, αυτό τους δίνει και το momentum φυσικά. 1.42 για το τρίτο δεκάλεπτο, από την γωνία ο Σχολαρίκος έχει πέσει κάτω και έχει κάνει το φάουλ ο Παλάγκας, ενώ θα περάσει μέσα ο Στρατηγόπουλος στη θέση του Γκοντζή και ο Βέργος στη θέση του Φαλάγκα. Η επαναφορά με τον Σχολαρίκο για τη ΜΚΟ, βρίσκεται πίσω με έναν τώρα μετά από ώρα στο παιχνίδι, μετά το 4-0 στην αρχή, ένα δίποδο από τον Άκη Τουρί, άστοχο και αυτό, δεν παίρνουν και την καλύτερη τους περίοδο στο μάτσι η ΜΚΟ. 12-8 το επιμέρους σκορ, ξανά ανήκει στα χέρια των Kings όπως και το προηγούμενο, μόνο στο πρώτο προηγήθηκαν οι ΜΚΟ, τώρα με το 11-22, τώρα θέλει να περάσει ο Στρατηγόπουλος, ωραία κίνηση, αστοχή, ο Τουρίς μαζεύει και στον ευνηδιασμό στο ανοιχτό γήπεδο έχει φύγει ο Τσίνας, βρίσκει στην κορυφή τον δασκάλου ο Γρηγορόπουλος, κερδίζει ένα φάουλ από τον Τασιούλη. Είναι μόλις το δεύτερο των Kings, ναι αυτό είχα παραλείψει να σας το πω, με συγχωρείτε. Είχαν κάνει μόλις ένα φάουλ τώρα σε αυτά τα σχεδόν 9 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Είναι ενδεικτικό και της υγείας που βγάζουν τώρα στο παρκέ. Ο Γρηγορόπουλος πάει να χάσει, αλλά γίνεται εν τέλει το φάουλ. Αυτό είναι το τρίτο και πλέον μετράμε αντίστροφα για την τρίτη περίοδο. Το δεκάλεπτο, είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Ο Τσίνας με άλλα 9 για την επίθεση περνάει ανάμεσα, σηκωθεί, δεν μετράει τίποτα, έχουν γίνει τα βήματα από τον Δημήτρη Τσίνα και ευκαιρία για τους Kings να περάσουν μπροστά με διαφορά μεγαλύτερη του καλαθιού. Απέναντι τρέχει ο Χαριτόπουλος, θα ανέβει μέσα και αυτό, φοβερός, άπιαστος, πάρα πολύ γρήγορος, ο Φλάς Χαριτόπουλος κάνει το 44-41. Σε ζώνη σταθερά οι Kings. Τώρα ο Γρηγορόπουλος, το άλλο ένα κλέψιμο. Ο Πολυμενίδης είναι εκείνος που έχει ολοκληρώσει. Απέναντι ο Στρατηγόπουλος, δεν ολοκληρώνει σωστά τη φάση. Ο Τσίνας μαζεύει, αλλά 23-21 για τη ΜΚΟ. Θα απομένει πολύ λίγο χρόνο για τους Kings και έχει γίνει το φάουλ εδώ τον Χαριτόπουλο που ζητάει και συγγνώμη από τον Τσίνα. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ, δεν έχουν άλλο να δώσουν οι Kings. 19,8, δεύτερα 18 για τους για τη ΜΚΟ, θα πάνε λογικά για όλη την επίθεση, για να δούμε. Όχι, ο Τσίνας θα πάρει νωρίτερα και δεν είναι καλό το σουτ, έτσι δίνει το δικαίωμα στους Kings να βρουν άλλο ένα καλάθι σε αυτά τα τελευταία 11,4
του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γκοτζής θα μπει τώρα λογικά για την επίθεση στη θέση του Τασούλη. Το open κατευθείαν από τον Χαριτόπουλο σε εντολή. Αλλά 5-4 την μπάλα στα χέρια του Βέργου. Έβγαλε, θα σηκωθεί ο Βέργος, το βάζει και αυτό. Φοβερή Kings. Κάπου εδώ λίγη και το τρίτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Μην το χάσετε. 46-41 μπροστά η Kings με 5. Τελευταίο πια δεκάλεπτο του μάτς. Ένα φοβερό 8-0 σερί. Στα τέλη του τρίτου δεκαλεπτού έχουν καταφέρει να περάσουν μπροστά οι Kings και να διεκδικούν την δεύτερη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Όλα όμως θα κρυθούν σε αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη επίθεση για τους Kings. Ο Βέργος θέλει να περάσει. Κάνει αλλά βγάζει ωραία στο Στρατηγόπουλο για δύο άσκητοι. Ο Κοντάρης είναι εκείνος που μαζεύει και απέναντι η νίκη όπου θέλουν να μειώσουν εσπευσμένα. Ο Τσίνας πατάει ένα δίποντο και είναι μέσα για δύο μετράει το σούτ του. Επαναλαμβάνω, ο Τσίνας μειώνει όπως και να έχει όμως. Το 46-43 στους 3 το μάτς. Στρατηγόπουλος έχει γίνει επιθετικό από τον Τασούλη. Ευκαιρία τώρα για την ΜΚΟ να εκμεταλλευτεί αυτό το ξεκίνημά της. Ο Τσικογιάννης καλεί το σύστημα και τώρα ο Σπανάκης. Μπάλα ξανά στα χέρια του Τσικογιάννη. Στη γωνία ο Τσίνας, ο Τσικογιάννης κυκλοφορούν την μπάλα ΜΚΟ. Η μπάλα βρίσκει στο Πολυμενίδη και πιστεύει στα χέρια του Λονάρη. Από τη γωνία ο Τσίνας για τον τέταρτο συναυτό του πόντο τον βάζει για να μειώσει πλέον στον 1. 46-45. Τα πάντα εννοείται πως είναι ανοιχτά. Ήταν ήδη, απλά τώρα μας το επιβεβαιώνει η ΜΚΟ που δεν αργούν να ξυπνήσουν από αυτόν τον κακό ύπνο που είχαν πέσει από τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ η τάπα από τον Σιτηρόπουλο για να βγάλει την μπάλα έξω. Για την επίθεση δεν ανανεώθηκε δηλαδή ο χρόνος. Τώρα η επαναφορά. Ο Πολυμενίδης ψάχνει, βρίσκει μέσα το Βέργο. Είναι απίστευτη τάπα από τον Σωτηρόπουλο. Φοβερός Σωτηρόπουλος κρατάει το παθητικό της ομάδας του στο 46. Και απέναντι ο Κοτσικογιάννης για δύο παραλίγο να ξαναπεράσουν μπροστά η ΜΚΟ. Αλλά μπήκε και βγήκε η μπάλα. Αυτό που λέμε τον έφτισε. Αν μου επιτρέπετε, τώρα απέναντι ο Φαλάγκας θα πάρει το τρίποδο με μπόλικη καμπύλη. Είναι άστοχο. Ο Τσίνας είναι εκείνος που μαζεύει. Και θέλουμε τώρα να φύγουμε απέναντι η ΜΚΟ. Έχουν το 4-0 σερί. Σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά στο δεκάλεπτο για να δούμε απολαυστικό το μάτσο. Τώρα μέσα η μπάλα στον Κλονάρη, στο κόψιμο του Σωτηρόπουλου το βάζει για να ξαναπάρουν τα ενία του μάτς. Η ΜΚΟ 46-47 το σκορ με ένα 6-0 σερί. Απαντούν σχεδόν στο σερί που πήραν στα τελευταία λεπτά, στο 8-0 σερί που πήραν στα τελευταία λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου οι αντίπαλοι τους, οι οποίοι τώρα έχουν την μπάλα με το Φαλάγκα μέσα. Μια τρίπλα ψάχνει ξανά έξω συμπαίκτη του. Ο Βέργος θέλει να περάσει. Το drive θα σηκωθεί, θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, 3 δεύτερα από τους Kings. Οπότε η μπάλα περνάει στα χέρια της ΜΚΟ. 7,5 ακόμη για τη λήξη. Ένα λάθος ακόμη εδώ για τους Kings. Για να δούμε αν στη συγκεκριμένη τουλάχιστον φάση θα αποβεί μοιραίο. Καθώς τώρα μπορούν να περάσουν λίγο πιο μπροστά οι ΜΚΟ. Όχι ότι αρκεί βεβαίως ένα τέτοιο προβάδισμα με 7 λεπτά ακόμη στο ρολόι και κάτι παραπάνω. Κοτσικογιάννης, τώρα ο Κλονάρης, ο Σωτηρόπουλος θα σηκωθεί για δύο. Είναι άστοχος όμως και ο Χαριτόπουλος μαζεύει. Έχει φύγει τώρα απέναντι. Σταματάει στο ύψος της βολής για δύο. Δεν είναι καλό το σουτ.
Ο Σωτηρόπουλος μαζεύει την NBA-στικη αυτή φάση από τον Χαρικόπουλο. Τώρα η μπάλα τροφοδοτείται στα χέρια του Κλονάρη, αλλά την χάνει ο ίδιος. Τα 6-47 η πέντε νίκιο παραμένει. Λιγότερο από 7 πλέον για τη λήξη και τώρα ο Γκοτζής. Καλά από τον Σωτηρόπουλο. Ανεβαίνει και ο Τσίνας για να αναλάβει και πάλι ο Φαλάγκας. Ωραία περιστροφή από την ΜΚΟ. Δεν αφήνει περιθώρια πολλά. Ο Λιμενίδης με το τρίποντο είναι άστοχο και βουτάει για να το πιάσει ο Σωτηρόπουλος στο rebound. Απέναντι η ΜΚΟ δεν έχει ρυθεί ακόμη καλάθι. Εδώ και σχεδόν 4 λεπτά. Έχει βάλει 6 πόντους. Αντιθέτως, ο Κλονάρης εδώ με έναν Ντέρκ Νοβίτσκι στάλισε ότι είναι άστοχος. Με τη σύνδρομη του Βέργου ο Χαρικόπουλος μαζεύει και μετά έχουμε ένα φάουλ. Πάνω στον Χαριτόπουλο είναι το πρώτο της ΜΚΟ, ένα έχουν και οι Kings. Ενώ του Ρις περνά στη θέση του Κλονάρη. Η επαναφορά έγινε και ο Γκοτζής κατεβάζει. Παίκτες του να ανέβει, αλλά θα βγάλει έξω στο Βέργο. Εκείνος με μια skip πάσα στις άλλες 45 για τον Πολυμενίδη, αλλά έχει για την επίθεση ο Φαλάγκας, ψάχνει μια πάσα το κόψιμο τον Βέργου και Χαριτόπουλου. Δεν βρήκε κάτι, βρήκε όμως το τρίποντο από τον Πολυμενίδη, ένα μεγάλο τρίποντο για να περάσουν ξανά μπροστά. Οι Kings είναι μπροστά με 2-49-47 και τώρα ο Κοτσικογιάννης. Άρα 5,5 και κάτι για την λήξη του παιχνιδιού. Στο νήμα το μάτς, στο καλάθι το παιχνίδι, στην κατοχή. Η Μίκη ο Σωτηρόπουλος χάνει την μπάλα, αλλά έχει βγει εκτός από τους Kings. Επαναφορά τώρα με τον Κοτσικογιάννη να έχει μέσα ένα τουρίς. Θέλει να βγει προς τα έξω για μεγαλύτερη σιγουριά. Βρήκε τον Σωτηρόπουλο με μια δυνατή τρίπλα. Σπάει στη γωνία για τον Κοτσικογιάννη. Εκείνος εντός τριπόντου για δύο. Είναι άστοχος. Και το rebound έρχεται από τον Πολυμενίδη. Απέναντι ξανά οι Kings που τώρα έχουν το προβάδισμα και καλούνται να το διαχειριστούν. Ένα πολύ μικρό προβάδισμα. Χάνουν την μπάλα. Ο Κοτσικογιάννης κλέβει από τον Χαρικόπουλο. Την αδέσκεται αυτή η μπάλα. Φτάνει και μέχρι απέναντι. Ωραία στο κόσμο του Σωτηρόπουλου. Θα σηκωθεί. Εκείνος ο οποίος είναι άστοχος. Και ο Βέργος είναι ο ίδιος που μαζεύει. Λιγότερο από 5 πλέον για το match. Γκοτζής, ένα φαουλ κάθε ομάδα επενθυμίζω. Τα φιλάνε για το τέλος. Ο Γκοτζής πάντα είναι ψηλά. Αλλά 4 για την επίθεση. Θα βρει τον Φαλάγκα. Εκείνος πρέπει να σουτάρει. Το κάνει παραλίγο εκεί. Να κάνει μια μεγάλη ζημιά στο ΜΚΟ. Ο Τσίνας όμως είναι εκείνος που μαζεύει. Η ΜΚΟ απέναντι με τον Κοτσικογιάννη. Από τις 45 το σούτ του Σπανάκη. Δεν βρίσκει καθόλου στόχο. Και ξανά οι Kings. Το χαρακτηριστικό κάλμα από τον Γκοτζή για να ηρεμήσει τον ρυθμό. 4 λεπτά ακόμη. Ο Χαριτόπουλος περνά, σηκώνεται. Πολύ ωραία αυτή η ατομική ενέργεια του Χαριτόπουλου που χαρίζει άλλους 2 πόντους στους Kings για να περάσουν τώρα μπροστά με 4, όσα και τα λεπτά που απομένουν για την λήξη. Η ΜΚΟ ψάχνει σίγουρα ένα καλάθι απάντησης μετά από αυτό το 5-0 σερί που έχουν χτίσει τώρα οι Kings ως απάντηση στο 6-0 που ξεκινάνε αντίπαλοι τους. Τώρα απέναντι ξανά Γκοτζής και Χαριτόπουλος συνεργάζονται για άλλο ένα καλάθι. 53-47 και το time out. Επιστρέφουμε σε λίγο για τα τελευταία 3-41. Επιστρέψαμε τελευταία 3-41 όπως είπα και πριν το time. 53-47 έχουν περάσει μπροστά με 6 οι Kings. Για να δούμε τι θα δούμε. Μέσα ο Σωτηρόπουλος θα σηκωθεί αστοχή εξ επαφής. Rebound θα μαζέψει ο Χαριτόπουλος εντυπωσιακά. Ξανά οι Kings με την κατοχή και την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους σε ένα κομβικότατο σημείο στο μάτς. Γκοτζής είναι ψηλά. Μια πιεστική ζώνη από τους ΜΚΟ. Επιθετική ζώνη 2-3. Στο τρίποδο του Πολυμενίδη δεν βρίσκει στόχο. Ο Κλονάρης μαζεύει, αποσυντώνησε κάπως νομίζω αυτή η ζώνη τους Kings και η ΜΚΟ έχει την ευκαιρία να μειώσει απέναντι.
ο Τσικογιάννης από τη γωνία Σκολαρίκος τροφοδοτεί μέσα τον Κλονάρη απέναντι στην άλλη γωνία για δύο Τσίνας, πολύ μεγάλο σουτ 93-49. Τσίνας που φτάνει στους 18, στους 4 το μάτς, 2,5 λεπτά ακόμη για τη λήξη, αλλά 12 για την επίθεση τώρα των Kings. Γκοτζής, Χαριτόπουλος με το τρίποντο, θα το βάλει ο Χαριτόπουλος, μεγάλο τρίποντο από την ασίστ πιανού άλλου του Νίκου Γκοτζή. Τρίποντο Χαριτόπουλου, τα δύο χρυσά χέρια των Kings, οι δύο βασιλιάδες των Kings, για να ταιριάζει και με το κλίμα του ονόματος. Απέναντι ο Κοτσοκογιάννης, στη γωνία ο Σκολαρίκος, ξανά ψηλά ο Κλονάρης, ξανά ο Σκολαρίκος. Τρίποντο του Στέλιου Σκολαρίκου, είναι άστοχος και το ριμπάν το μαζεύει ο Βέργος, αφήνει στον Χαριτόπουλο, πλέον μπορούν να παίξουν και με το χρόνο οι Kings, λιγότερα από 2 λεπτά, πρέπει να πιέσουν εδώ οι ΜΚΟ, μπάλα στα χέρια του Πολυμενίδη, ο Φαλάγκας ψηλά, γυρνούν την μπάλα οι Kings, πρέπει όμως να πάρουν και κάποια επίθεση σε 5 δεύτερα. Ο Χαριτόπουλος προσποιείται, θα πάρει ένα μεγάλο τρίποντο παραλίγο να το βάλει και τα πράγματα θα γινόταν πολύ σκούρα μετά. Τώρα όμως έχουν ευκαιρία οι ΜΚΟ να μειώσουν δραματικά εδώ τη διαφορά. Τελευταία 92, ο Τσίνας στη γωνία, ο Σκολαρίκος θέλει να περάσει. Θα βγάλει στον Κωτσικογιάννη, ο Κωτσικογιάννης για τον Κλονάρη, προσποιείται, θέλει να περάσει. Έχει γίνει το φάουλ τον Πολυμενίδη. Δύο φάουλ οι Kings, ένα η ΜΚΟ. Ο Σπανάκης περνά στη θέση του Κωσικογιάννη. Τσίνας. Είναι ψηλά ο Τσίνας. Θέλει να περάσει, καλή άμυνα. Και χάνει την μπάλα στη γωνία ο Σκολαρίκος. Πολύ σημαντική άμυνα αυτή για τους Kings. Στο time out επιστρέφουμε για το τελευταίο 1-10. Επιστρέψαμε, 1-10 ακόμη για τη λήξη. Με 7 μπροστά οι Kings θα είναι για τη δεύτερη τους σερή νίκη και τη δεύτερη τους γενικά νίκη ως τώρα στο πρωτάθλημα. Κατευθείαν το φάουλ. Αλλά δύο έχουν να δώσουν οι Kings από τον ΜΚΟ, με συγχωρείτε, και οι Kings βεβαίως, οπότε ευσταθεί αυτά τα λεπτά. 1-8 ακόμη. Kings με το προβάδισμα των 7, 56-49, 1-8 πλέον για τη λήξη τώρα. Πολυμενίδης, φάουλ του Σπανάκη αυτή τη φορά. Άλλο ένα φάουλ για να κάνουμε. Επαναφορά, ξανά το φάουλ του Σπανάκη. Φορά. Χαριτόπουλος. Γίνεται κάποιο φάουλ, θα του γίνει τώρα τον Τσίνα. Θα πάει στη γραμμή ο Δημήτρης. 56-49, 57 δεύτερα πλέον, έχουν περάσει το τελευταίο λεπτό του μάτς. Εννοείται κρίσιμες βολές για τους Kings, θα βάλει την πρώτη. 57-49, πολύ κοντά στην νίκη. Οι Kings κόντρα σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Θα βάλει και τη δεύτερη. 58-49. Ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνει το πάθος, ανεβαίνει και η πίεση. Κλονάρης θα το πάρει το τρίποντο. Το έβαλε ο Κλονάρης. Είναι μέσα στο τρίποντο του Κλονάρη. Για το 58-42 ο Φαλάγκας, ο Κοτζής συνεχίζει να κρατάει την μπάλα και περνούν τη σέντρα, αλλά δεν προλαβαίνει να την πιάσει την μπάλα ο Βέργος και έχουμε άλλο ένα time. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 40 δεύτερα. Τελευταία δευτερόλεπτα σε αυτό το πολύ απολαυστικό μάτσο. Τώρα 58-52 το σκορ. Η ΜΚΟ με ένα τρίποντο του Κλονάρη κρατούνται στην ζωή. Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο και έχουν τώρα και την κατοχή.
42, επαναλαμβάνω, 16 έχουν για την επίθεσή του, όσο και το αριθμό του Τσίνα τώρα που έχει την μπάλα. Για την επίθεση άλλα 10, ο Σπανάκης 45. Αλλάζει ο Φαλάκης με τον Πολυμενίδη από τη γωνία. Σκολαρίκος διαδίδεται το σουτ του, αλλά είναι άστοχο. Το ριβάνο προσπαθεί να το μαζέψει ο Σωτηρόπουλος, αλλά η μπάλα περνάει έξω από τα χέρια του Ιδίου. Άλλο ένα time out. Επιστρέφουμε πλέον για τα τελευταία 27. Μάλλον στα χέρια των King. Ξανά μαζί λοιπόν. 27 δεύτερα. Για τη λήξη 14 έχουν οι Kings. Η επαναφορά, ο Γκοζής. Μπάλα στο Βέργο, κατευθείαν το φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Χάσει την πρώτη. Παραμένει η διαφορά στους 6. Χάνεται και η δεύτερη. Rebound από ποιον? Πήγε να το μαζέψει ο Κλονάρης. Η μπάλα βγήκε όμως από τον ίδιο έξω. Και η επαναφορά είναι για τους βασιλιάδες. Μπαίνει στη φάση ο Τσίνας και βγάζει την μπάλα εκτός. Τώρα επαναφορά, χάνει ο Χαριτόπουλος στην τελευταία στιγμή. Ο Πολυμενίδης χάνει την μπάλα, έχει κλέψει ο Σκολαρίκος. Απέναντι ο ίδιος θα σηκωθεί, έχει κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Σκολαρίκο, για να δούμε. Τίποτα δεν έχει λήξει ακόμη. Πρώτη του Σκολαρίκου, χάνεται, παραμένει το 58-52. Φοβερά πράγματα στο εργαλείο απόψε. Ψυχοβγαλτικό μάτς με την καλή πάντα έννοια. Χάνει και τη δεύτερη. Ο Κλονάρης μαζεύει. Θα σηκωθεί ο Κλονάρης με ταυλό. Το βάζει και αυτό. Μειώνει στους 4. Έχει βάλει τους 5 τελευταίους πόντους για να μειώσει και να αλλάξει για άλλη μια φορά το σκηνικό του παιχνιδιού. Ο Γκοτζής εν συνεχεία θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει και αυτός στη γραμμή. Για να δούμε. Πρέπει να τους βάλει για την ομάδα του τώρα σίγουρα. Θέλει να είναι σίγουρος μετά. Απόλυτη ησυχία. Θα βάλει την πρώτη ο Γκοτζής, 59-54. Ευκαιρία να κλειδώσει ουσιαστικά το μάτς. Εντάξει, όλα είναι σχετικά, αλλά σίγουρα μια διαφορά των 6 ήταν πολύ καλή. Χάνεται. Ο Κλονάρης είναι εκείνος που μαζεύει την βολή του Γκοτζή, κάνει και τον double-double. Αλλά σημασία έχει τι θα γίνει τώρα. Το τρίποντο του Τσίνα είναι άστοχο και μάζεψε ο Πολυμενίδης. Κάπου εδώ θα λήξει το παιχνίδι. Απόδραση από το εργαλείο με νίκη ξανά για τους Kings BC. Δεύτερη σερή τους νίκη. Δεύτερη τους νίκη στο πρωτάθλημα γενικά. 59-54 το τελικό σκορ, φοβερό μάτς. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε μαζί μου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.